κλείσουμε τη συνομιλία μας, να δούμε τις σημερινές εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομίας, προκειμένου να σχολιάσουμε μαζί. Λοιπόν, αναταράξεις προκάλεσε δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας για σχέδιο αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους που επεξεργάζεται το Βερολίνο, ενώ στα σενάρια έδωσε συνέχεια και το πρακτορείο Reuters, το ελληνικό αλλά και το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, διέψευσαν κατηγορηματικά αυτά τα σενάρια, τα οποία πάντως προκάλεσαν άνοδο των spreads την ώρα που το χρηματιστήριο Αθηνών. Στο χρηματιστήριο με την Αθηνών οι μετοχές έκαναν ράλι με αποτέλεσμα ο γενικός δείκτης να κλείσει με άνοδο πάνω από 4%. Αναταράξεις στις αγορές ομολόγων προκάλεσαν τα σενάρια περί γερμανικού σχεδίου για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους που δημοσίευσε η εφημερίδα Die Zeit. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο προέβλεπε την επαναγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων από το ελληνικό δημόσιο με κεφάλαια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, με αντάλλαγμα να ακολουθήσει η Ελλάδα αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Στην ουσία, το δημοσίευμα έκανε λόγο για μια ανώδυνη αναδιάρθρωση χρέους, αφού τα ελληνικά ομόλογα θα επαναγοράζονταν στις τρέχουσες τιμές της αγοράς, δηλαδή πολύ φθηνότερα από την αρχική τους αξία, μειώνοντας το συνολικό δανεισμό της χώρας. Το Υπουργείο Οικονομικών έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει θέμα αναδιάρθρωσης χρέους. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αναδιάρθρωση χρέους. Συνέχεια στα σενάρια έδωσε το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλούμενο αξιωματούχος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζει ότι η γερμανική κυβέρνηση προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες για τις γερμανικές τράπεζες από ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η επίμαχη λέξη στο δημοσίευμα της Die Zeit ερμηνεύεται τόσο ως αναδιάρθρωση όσο και ως επαναπρογραμματισμός. Ωστόσο και ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών διαψεύδει τα σενάρια για αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Δεν εργαζόμαστε για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Η φημολογία προκάλεσε προς στιγμή να αναταράξει την αγορά ομολόγων με τα σπρέτ του δεκαετούς να εκτινάσονται ως τις 874 μονάδες βάσης εναντί των γερμανικών για να πέσουν στη συνέχεια και μετά τις διαψεύσεις ως τις 839. Εκρηκτική ήταν η άνοδος και στο χρηματιστήριο της Αθήνας με το γενικό δείκτη να ενισχύεται 4,46% και τις μετοχές των τραπεζών 5,8%. Καθώς από τη μια αποκλείστηκε το σενάριο της αναδιάρθρωσης, από την άλλη το ενδεχόμενο επαναγοράς ομολόγων με χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό δημιούργησε προσδοκίες για συνολική μείωση του δανειακού βάρους της χώρας. Ο Γιώργος Χαρατζαφέρης, μιλώντας στη Βουλή, τάχθηκε υπέρ της πρότασης του Θεόδωρου Πάγκαλου για επιμήκυνση του συνόλου του δημοσίου χρέους και όχι μόνο των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό που είπε ο κύριος Πάγκαλος έχει δίκιο απολύτως. Δεν φτάνει μόνο η επιμήκυνση των χρημάτων από το ΔΝΤ και την Τρόικα. Είναι και άλλα 230 δις. Εάν δεν πετύχουμε επιμήκυνση όλων, δεν το λέμε αναδιάθρωση ή μην ενοχλούνται κάποια αυτιά, τότε η χώρα δεν θα βγει από την ύφεση. Τώρα, το ότι πληθαίνουν οι φωνές που μιλούν για επιμήκυνση όχι μόνο της αποπληρωμής των 110 δις αλλά και του συνόλου του ελληνικού χρέους, κύριε Παπακωνσταντίνου, το ξέρετε. Αλλά φαντάζομαι ότι θα σας έκανε και εσάς εντύπωση το γεγονός ότι αυτή την άποψη την διατύπωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Θόδωρος Πάγκαλος. Και η άποψη που διατυπώθηκε από πλευράς κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη. Εσείς λοιπόν, που είστε ο υπεύθυνος επί των οικονομικών από κυβερνητικής πλευράς, θα ήθελα να μου πείτε πώς το βλέπετε αυτό το θέμα. Είναι προσωπική του άποψη, μπορεί να διατυπώνει κάθε τρεις και λίγο μια προσωπική άποψη για οποιοδήποτε θέμα. Τι γνώμη έχετε για όλα αυτά? Κύριε Τρέμη, εγώ θα προτιμούσα να πούμε στην ουσία. Γιατί δεν είναι ουσία να λέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ότι πρέπει να υπάρξει επιμήκυνση σε ό,τι αφορά το σύνολο του χρέους της χώρας? Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γίνεται μια εξαιρετικά δύσκολη και πολύπλοκη συζήτηση για το πώς θα υπάρχει μια συνολική απάντηση στο πρόβλημα που έχουμε. Μέσα από τη συζήτηση υπάρχουν διάφορες απόψεις. Εγώ θέλω να ξαναπώ κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση δεν σκέφτεται τίποτα περί αναδιάρθρωση του χρέους. Να πω βεβαίως, ως υπεύθυνος υπουργός, ότι στα ζητήματα του χρέους. Μία από τις διάφορες απόψεις την εκφράζει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Να επαναλάβω ότι στο ζήτημα του χρέους, καλό είναι οι επίσημες απόψεις να εκφράζονται μόνο από τον Υπουργό Οικονομικών. Μάλιστα. Και βεβαίως από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει τελική ευθύνη. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία δυστυχώς προχτές δεν κατέληξε στο Eurogroup και στο Ecofin. Όμως είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται σε όλες τις πρωτεύουσες. Υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες. Πιστεύουμε ότι θα λήξει μέσα στο επόμενο δίμηνο σε μία από τις συνόδους κορυφής και θα υπάρξει μια συνολική απάντηση Ευρωζώνης, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται μία σειρά από τα σενάρια τα οποία συζητώνται γύρω από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, το ύψος του, την ευελιξία του. Είστε αισιόδοξοι ότι υπάρξει απόφαση στο ΣΟΜΕ του Μαρτίου? Θα καταλήξετε δηλαδή σε μία απόφαση για αυτό που περιγράφεται από τον κύριο Μπαρόζο, ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του ταμείου, και θα είναι τόσο ισχυρή αυτή η απόφαση, ούτως ώστε θα βάλει τέρμα στην όρεξη
την αδιφάγα μέχρι στιγμής των αγορών. Τις απόψεις της ελληνικής κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό τις έχω εκφράσει στο ECOFIN και στο Eurogroup. Είναι στην κατεύθυνση που λέτε και βάζουν και μία σειρά από άλλα ζητήματα στο τραπέζι, από το ευρωομόλογο μέχρι την καλύτερη ρύθμιση των οίκων αξιολόγησης, τα ζητήματα που αφορούν τις δευτερογενείς αγορές και τα περίφημα CDS. Όλα αυτά τα ζητήματα εμείς θα θέλαμε να τα δούμε σε μία συνολική προσέγγιση. Είναι σαφές ότι θα υπάρξουν αποφάσεις το επόμενο δίμηνο, γιατί είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να πάμε πολύ περισσότερο με τη σημερινή αστάθεια και το γεγονός ότι για μία εβδομάδα τα πράγματα πήγαν λίγο καλύτερα, δεν πρέπει να μας κάνει να πιστεύουμε ότι έχουμε λήξει συναγερμούς σε ευρωπαϊκές αγορές. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι παρεμβαίνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κρατάει το σύστημα σε μία ισορροπία. Αυτό είναι μία μεταβατική, αν θέλετε, περίοδος, αλλά πρέπει να καταλήξουμε σε συνολικές αποφάσεις. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολλές οι φωνές από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από πολλούς άλλους υπουργούς, από πολλές χώρες που θέλουν αυτές τις συνολικές αποφάσεις. Παράλληλα με αυτή τη συζήτηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πώς θα λυθεί συνολικά το πρόβλημα χρέους στην Ευρώπη, υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται και στην Ευρώπη, και στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης, αλλά κυρίως στους αναλυτές των αγορών, ειδικά για το ελληνικό χρέος. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι το ελληνικό χρέος σε κάθε περίπτωση, εάν αφαιθεί έτσι όπως είναι, θα ανεβαίνει συνεχώς μέχρι το 2020, μέχρι το 2030 και συνεπώς θα καταστεί κάποια στιγμή ασήκωτο αργότερα ή νωρίτερα. Και άρα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τα επιτόκια, τους χρόνους ορίμανσης, όπως όσο κομψά και να τη διατυπώσει κανείς. Αυτή η συζήτηση, δεν λέω ότι πρέπει να την ξεκινάτε εσείς, αλλά γιατί μας κάνει κακό να γίνεται. Κάποιες πτυχές αυτής της συζήτησης. Καταρχάς, η επιμήκυνση των 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Άλλο. Αυτό επανήρθε στο Eurogroup. Το δικαιούμαστε γιατί το δώσαν στην Ιρλανδία. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε η κατεύθυνση. Απλώς, επειδή μια σειρά από χώρες πρέπει να περάσουν αυτή την απόφαση από τα κοινοβούλια τους, θέλησαν να μπει μέσα στο ευρύτερο πακέτο που θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί. Άρα, σε ορίζοντα διμήνου, θα κλείσουν και οι τεχνικές λεπτομέρειες. Έχει ανοίξει μια συζήτηση για το κόστος δανεισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας. Δηλαδή, να μπορέσουμε να έχουμε χαμηλότερα επιτόκια. Mm. Βεβαίως. Εσείς μιλήσατε στις Βρυξέλλες για μείωση του κόστους δανεισμού. Τι έχετε στο μυαλό σας ακριβώς γι' αυτό? Για μείωση των επιτοκίων με τα οποία δανείζονται οι χώρες οι οποίες είναι σε αυτό το μηχανισμό. Mm. Είτε είναι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός, είτε είναι ο μηχανισμός από τον οποίο δανειοδοτείται η Ελλάδα. Από την αρχή, κυρία Τρέμι, ξέραμε και το είχαμε πει πάρα πολύ καθαρά στους πιστωτές μας, ότι το υψηλό επιτόκιο στο οποίο δανειζόμαστε δεν είναι βιώσιμο μεσοπρόθεσμα. Ήταν κατανοητό γιατί επέμεναν σε αυτό το επιτόκιο στη συγκεκριμένη συγκυρία με τα συγκεκριμένα προβλήματα αξιοπιστίας που είχε η χώρα. Όσο όμως ανακτάται αυτή η αξιοπιστία, τόσο μπορούμε και ζητάμε και διαπραγματευόμαστε μαζί και με άλλες χώρες που τώρα μπαίνουν στο μηχανισμό, όπως η Ιρλανδία, μία καλύτερη μεταχείριση. Αυτό λοιπόν θα δούμε πώς θα κλείσει και αν θα κλείσει και πότε θα κλείσει, αλλά είναι και αυτό συστατικό της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Αλλά όμως θα μου επιτρέψετε, η πραγματική βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους προφανώς θα βοηθηθεί από την επιμήκυνση των 110 δις, σίγουρα από χαμηλότερα επιτόκια. Πάνω απ' όλα όμως είναι ζήτημα ρυθμού ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας και το να διατηρήσουμε δημόσια οικονομικά με αυτό που λέμε πρωτογενή πλεονάσματα τη τάξη του 5-6%. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε για αρκετά χρόνια. Δεν είναι ζήτημα ενός ή δύο ετών. Και έτσι και το αυτά τα μέτρα που λέτε το 2012-2014 που προβλέπετε από το μνημόνιο ότι πρέπει να συγκεντρωθούν 12, ότι είναι τη τάξη των 12 δις και που λέτε ότι πρέπει να τύχουν ας πούμε διακομματική συνεννόηση και συνένεση. Γιατί το λέτε, αισθάνεστε ότι ως κυβέρνηση πλέον δεν μπορείτε να πάρετε άλλα σκληρά μέτρα αν δεν έχετε τη στήριξη και των άλλων κομμάτων? Ως κυβέρνηση, κυρία Τρέμι, έχουμε αποδείξει ότι δεν κοιτάμε το πολιτικό κόστος, αλλά κοιτάμε το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς το συμφέρον της χώρας. Έχουμε μπροστά μας μια καθαρή κοινοβουλευτική περίοδο μέχρι το τέλος της τετραετίας, στην οποία θα κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Όμως, επειδή είναι χρήσιμο η πολιτική συζήτηση να γίνεται σε σωστές βάσεις, εμείς θα καλέσουμε όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα, όχι απλώς στη Βουλή, αλλά και σε εργασία, αν θέλετε, και στο Υπουργείο Οικονομικών, για να δούμε ποιες είναι οι εναλλακτικές προτάσεις πάνω στο τραπέζι για το πώς παίρνει κανένας ένα χρέος, το οποίο στο τέλος του 2011 θα έχει πέσει από τα 22 δις στα 17 και το πάει στα 6 δις στο τέλος του 2013. Αυτό λοιπόν είναι μια άσκηση στην οποία θα καλέσουμε τα πολιτικά κόμματα να μας πούν τις απόψεις τους, όπως επίσης και τους κοινωνικούς φορείς. Γιατί είναι πολύ καλό το να μιλάμε με γενικότητες, αλλά είναι ακόμη καλύτερο να κάτσουμε κάτω να δούμε τα στοιχεία και να δούμε τι από τις δαπάνες, τι από τα έσοδα και τι μέσα από την επιτάχυνση ανάπτυξης. Γιατί αυτά είναι τα βασικά μας ζητήματα που έχουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτά. Μάλιστα, κύριε Παπακωνσταντίνου, να σας ευχαριστήσουμε.